Το περιεχόμενο του βιβλίου ήταν τέτοιο. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια μου, συγγνώμη, συνεχίστε. Το περιεχόμενο του βιβλίου ήταν τέτοιο. Ουσιαστικά ήταν μια αλληλογραφία μια κοπέλα και ενό αγοριού εντό εισαγωγικών, γιατί τελικά μπορεί να είναι ότι δεν είναι αγόρι, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεφύγει και απαντάει σαν να είναι ένα άνθρωπο. Και όλο το βιβλίο είναι γραμμένο μια σαν αλληλογραφία, δηλαδή mail που στέλνει ένα στον άλλον. Ίσως έχει σημασία ο χρόνος ο οποίος πειραματιστήκαμε με τα Γκρίκλις ήταν το 1999, 12 χρόνια πίσω. Και σε έτσι, μια ιδέα με τα παιδιά που δουλεύουμε είπαμε ότι θα είχε πλάκα να το μεταφράσουμε στα Γκρίκλις. Προβληματιστήκαμε λίγο με το τι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε, αν θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την ορθογραφία ή να το απλωστεύσουμε όλα τα Ι, Ι και όλα τα Ω, Όμικρον. Και ακολουθήσαμε την ορθογραφία, τον ορθογραφικό τρόπο που συζητήσατε προηγουμένως και πειραματιστήκαμε έτσι με 500 αντίτυπα, ένα πολύ μικρό αριθμό, ο οποίος εξαντλήθηκε στα 4ο-5ο χρόνο. Δεν το ξανακάνουμε, θέλουμε να το διατηρήσουμε έτσι σε ένα φετιχιστικό το βιβλίο, δείγμα δουλειάς. Και έτσι ήταν ένα πείραμα για μας, κυρίως με τη γλώσσα και με το θέμα του βιβλίου. Το 91. Κύριε Χατζόπουλε, ποια ήταν η ανταπόκριση τότε, δηλαδή οι αντιδράσεις. Τώρα, ας πούμε, βλέπουμε 2011. Υπάρχει αρκετός κόσμος που είναι πολέμιος στον Γκρίκλις και έτσι με στεναρό τρόπο. Τότε το 99 πώς αντιμετωπίστηκε το βιβλίο σας? Ο πόλεμος υπάρχει προφανώς γιατί υπάρχει μια έτσι συντηρητική έτσι στροφή στα πάντα και να διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας και να μην χάσουμε αυτά που έχουμε. Τότε ήταν λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα, δηλαδή το κοινό το οποίο συζητάγαμε και μας παρακολουθούσε και το συζητήσαμε το βιβλίο ήταν πολύ δεκτικό, θετικό και δεν είχαμε ακούσει κάποια ένσταση, δεν υπήρχε ένσταση. Σήμερα μου κάνει εντύπωση που το συζητάμε, έτσι ίσως έχω χάσει κάτι από την επικαιρότητα, για ποιο λόγο έτσι το επαναφέρουμε. Ξαναξεκίνησε το θέμα, πρόσφατα απέκτησε με άλλες διαστάσεις. Μάλιστα. Και με τον Ράδιο Αρβίλα, ο Χρήστος Κιούς θα είναι σε λίγο στο Sky, μια καμπάνια που έκανε το Ράδιο Αρβίλα κατά της χρήσης των Γκρίκλις. Και έτσι γι' αυτό μάλλον αναζωπηρώθηκε πάλι το θέμα. Αλλά και η ηλεκτρονική επικοινωνία, πιο πολλά κινητά, SMS, email. Είναι κάτι απαραίτητο. Δηλαδή, εγώ έχω κιόλας έτσι λίγο εκστασιαστεί με τις δύο μου κόρες, οι οποίες πλέον δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν. Επικοινωνούν δηλαδή με τις φίλες τους, με τους φίλες τους και πραγματικά τις μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν. Είναι κακό αυτό, πιστεύετε, κύριε Χατζόπουλε? Καθόλου. Θεωρώ άκρα συντηρητικό να το συζητάμε με την έννοια ότι μην χάσουμε τη γλώσσα μας, χάσουμε την παράδοσή μας και όλα αυτά. Λογικό ίσως στην εποχή που ζούμε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κίνδυνο.